οι εγγεγραμμένοι φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί στο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο και το ΕΛΜΕΠΑ είναι περίπου 40.000. Δηλαδή, 40.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα πανεπιστήμια της Κρήτης. Μιλάμε για μία πόλη όπως είναι το Ρέθυμνο. Δηλαδή, οι φοιτητές της Κρήτης κάνουν μία πόλη όπως είναι το Ρέθυμνο. Τώρα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει περίπου 20.000 εγγεγραμμένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η ενεργή περίπου πώς είναι, κύριε Πρίτανη? Η ενεργή προπτυχιακή είναι περίπου 13.500. 13.500. Στο ΕΛΜΕΠΑ είναι περίπου 16.000 οι εγγεγραμμένοι. Η ενεργή, κύριε Κατσαράκη? Είναι 11.000 προπτυχιακοί φοιτητές και περίπου 1.200 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Κύριε Διαμαντόπουλε, οι εγγεγραμμένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης πόσοι είναι και πόσοι είναι οι ενεργοί φοιτητές? Περίπου 6.500 με 6.500 είναι οι εγγεγραμμένοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, και περίπου 4.500 είναι οι ενεργοί. Άρα, αν βάλουμε τους ενεργούς, περίπου 30.000 και κάτι είναι οι φοιτητές που ουσιαστικά παρακολουθούν τα μαθήματά τους και θέτουν τις βάσεις για τη δική τους καριέρα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τι σημαίνει αυτό και για τις τοπικές οικονομίες της Κρήτης. Οι περισσότεροι φοιτητές με βάση τα στοιχεία ζουν στο Ηράκλειο, που το Ηράκλειο έχει περίπου 22.000 φοιτητές. Ακολουθεί το Ρέθυμνο με 9.000 φοιτητές, τα Χανιά με 5.000 φοιτητές και περίπου 1.500 είναι οι φοιτητές που βρίσκονται στις πόλεις της Περιφερειακής Ενότητας του Λασιθίου. Θέλω να πάω στις οθόνες για να δούμε, κύριοι Πριτάνης και φοιτητές και βεβαίως οι τηλεθεατές, την δυναμική των Πανεπιστημίων και του Πολυτεχνείου Κρήτης μία χρονιά μετά την τηλεεκπαίδευση. Δηλαδή, πόσοι είναι οι φοιτητές που πέρασαν φέτος ως πρωτοετής στα πανεπιστήμια της Κρήτης. Και βλέπουμε το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου συνολικά είναι 644 οι φοιτητές που πέρασαν φέτος στις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Βλέπουμε τη δυναμική ανασχολή και βεβαίως βλέπουμε τη δυναμική ενός ιδρύματος που φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια το αγκαλιάζει όλο και περισσότερο κόσμος από την υπόλοιπη χώρα. Πάμε να δούμε τον δεύτερο πίνακα. Βλέπουμε την δυναμική του Πανεπιστημίου Κρήτης. 3.136 είναι οι φοιτητές που πέρασαν. Θα ήθελα, για να είμαι σωστός, να επιστρέψουμε στην πρώτη κάρτα για να ζητήσω ένα σχόλιο από τον κύριο Διαμαντόπουλο. Κύριε Διαμαντόπουλε, οι πρωτοετής φοιτητές σήμερα, αυτοί που ουσιαστικά πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης, από τη δυναμική αυτή επηρεάστηκαν από την πανδημία? Δηλαδή, θα περιμένατε μεγαλύτερο αριθμό να δηλώνει τις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, ή κάποιοι θεώρησαν ότι μπορεί η πανδημία να μην έχει πει την τελευταία της κουβέντα, άρα θα είναι προτιμότερο να σπουδάσω κοντά στο σπίτι μου? Πρέπει να πω ότι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, το ποσοστό των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που προέρχεται εκτός Κρήτης είναι της τάξης του 80%. Ως ποσοστό λοιπόν δεν έχει επηρεαστεί. Είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα. Υπάρχει όμως, είναι μειωμένος ο αριθμός ως απόλυτο νούμερο των φοιτητών, κυρίως λόγω της εισαγωγής της ελάχιστης βάσης. Μάλιστα. Υπάρχουν τμήματα στο Πολυτεχνείο Κρήτης που κινδύνευσαν ή κινδυνεύουν λόγω της μικρής προσέλευσης των φοιτητών σε αυτά? Υπάρχει ένα από τα τμήματά μας τα οποία πήρε ένα μικρό αριθμό φοιτητών, πήρε 20 και με τις ειδικές κατηγορίες θα φτάσει γύρω στους 30, ενώ θα ήταν το αναμενόμενο να ήταν, ας πούμε, γύρω στους 100 με 110. Ένα ερώτημα που θέτουν οι φοιτητές στις σχολές που έχουν περάσει ελάχιστοι φοιτητές. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει αλλαγή όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών ή συγχώνευση με άλλες σχολές τα επόμενα χρόνια, ή και οι 30 φοιτητές μπορούν να κρατήσουν ένα έτος? Σε ό,τι μας αφορά εμάς, νομίζω ότι ο αριθμός των φοιτητών σε αυτή τη συγκεκριμένη σχολή εμείς θεωρούμε ότι είναι μικρός και θα πρέπει να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις και από την πλευρά της σχολής και από την πλευρά του Πολυτεχνείου Κρήτης για να δούμε πώς θα το διορθώσουμε αυτό το μικρό νούμερο. Ποια είναι αυτή η σχολή, κύριε Πρίτανη? Ποια σχολή είναι αυτή που έχει? Είναι η σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, που θα τολμήσω να πω ότι είναι και μια σχολή που, ειδικά στην Κρήτη, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα από τις έρευνες, έχει και πολύ μέλλον ως βάση για καριέρα. να σας πω, τη στιγμή αυτή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης, ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τις εξορίξεις ορυκτών, δηλαδή αυτό που λέμε μεταλλιολόγοι κλπ. Γενικώς υπάρχει μια κάμψη, μολονότι σε επίπεδο επαγγελματικό τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά καλά. Παρ' όλα αυτά δεν είναι στην υψηλότερη ζήτηση και νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στο Πολυτεχνείο Κρήτης, έτσι ώστε να κάνουμε πιο γνωστά τα επιτεύγματα της σχολής αυτής και να δώσουμε και τις προοπτικές για να βελτιώσουμε τους αριθμούς. Κατανοητό. Πάμε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης να δούμε την κάρτα που είδαμε νωρίτερα. Εδώ πέρα βλέπουμε δύο αριθμούς, κύριε Πρίταν, κύριε Κοντάκη. 2010 και 3136. Πώς είναι οι πρωτοετής που μπήκαν σήμερα, φέτος? 2.486. 2.486. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βεβαίως έχει μια διαφορετική δυναμική. Θέλω να μου πείτε αν η πανδημία επηρέασε κάποια τμήματα των σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης να έχουν μικρότερη ζήτηση. Δηλαδή γνωρίζω ότι, παραδείγματος χάρη, η ιατρική στο Ηράκλειο, η βιολογία στο Ηράκλειο και το τμήμα ψυχολογίας στο Ρέθυμνο είναι τρεις σχολές που είναι περιζήτητες παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Κύριε Δασκαλάκη, είναι από την αρχή της κρίσης της οικονομικής, θα έλεγα, ότι μπορεί κανείς να εντοπίσει ότι τα παιδιά προτιμούν να σπουδάσουν κοντά στα σπίτια τους, κοντά στους τόπους κατοικίας των γονέων τους. Δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά τα πράγματα. Εδώ θα ήθελα να επισημάνουμε το εξής. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης ζήτησε από το Υπουργείο 2.010 θέσεις. Το βλέπουμε εδώ. Ναι, το Υπουργείο του δίνει 3.136 για εισακταίους και τελικά με την εφαρμογή του συστήματος έρχονται 2.486, δηλαδή πήραμε 650 λιγότερους από το νούμερο που έχετε εδώ και περίπου 300 και κάτι παραπάνω από αυτούς που ζητούσαμε. Υπάρχουν ορισμένα τμήματα που έχουμε χαμηλό αριθμό εισακταίων. Βλέπουμε, ας πούμε, εδώ πέρα το βιολογίας και το επιστήμης και τεχνολογίας ότι έχουν ένα μικρό αριθμό, ναι, όσον αφορά τους εισακταίους. Όμως δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, να υπάρχει μια σχολή που να έχει 20-30 εισακταίους πρωτοετής, όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης. Σε αυτό το μέγεθος όχι, αλλά και πάλι όταν μια σχολή παίρνει 30 αντί για 150, είναι σημαντική η διαφορά. Αυτό δηλαδή μπορεί να πρέπει να προβληματίσει για τους φοιτητές για το μέλλον των σπουδών τους σε αυτή τη σχολή. Εκτός τους φοιτητές, θα πρέπει εμείς να προβληματιστούμε σε ορισμένα αντικείμενα. Νομίζω ότι κάθε ίδρυμα γνωρίζει τι πρέπει να προσαρμόσει και τι χρειάζεται να αλλάξει. Τα παιδιά τα οποία έχουν εισαχθεί σε μια σχολή τώρα δεν θεωρώ ότι διατρέχουν τον παραμικρό κίνδυνο όσα χρόνια και αν περάσουν σχετικά με αυτό που επέλεξαν να σπουδάσουν. Θα δούμε όμως, γιατί η συζήτηση για τον ακαδημαϊκό χάρτη δεν βρίσκει όλους σύμφωνους και δεν είμαστε και όλοι έτοιμοι για να δούμε τις όποιες μεταβολές. Υπάρχει κάποια σχολή που θα κρούατε τον κόδωνα του κινδύνου για να γίνουν παρεμβάσεις όσον αφορά τον αριθμό από το Υπουργείο Παιδείας? Νομίζω ότι χρειάζονται και βελτιωτικές κινήσεις από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας, διότι θα σας πω το παράδειγμα του τμήματος της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών. Στο Ηράκλειο. Ναι, είναι ένα τμήμα το οποίο έχει αξιολογηθεί με άριστα σε όλες τις παραμέτρους. Έχει λοιπόν ικανότατο εκπαιδευτικό προσωπικό, ικανοί ερευνητές με επιτεύγματα και βλέπει κανείς ότι η βάση είναι χαμηλή. Τώρα εδώ έχει μεγάλη σημασία από ποιο πεδίο εισάγονται οι φοιτητές. Εάν η σχολή της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών, που σε ένα μεγάλο βαθμό είναι προσανατολισμένη και με τα βιοηλικά, τα βιοαμφυτεύματα, ήταν στο πεδίο όπου ήταν η ψυχολογία, η ιατρική, η βιολογία, αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πιθανόν ότι ο αριθμός χαμηλός των εισακταίων δεν θα ήταν αυτός. Κατανοούμε. Πάμε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο επίσης έχει μια δυναμική και από φοιτητές εκτός Κρήτης. Ο αριθμός των εισακταίων ακριβώς φέτος, κύριε Πρίτανη, κύριε Κατσαράκη, ποιος είναι όσον αφορά τους πρωτοετής? Όσον αφορά τους πρωτοετής, από τα γενικά λύκεια είναι 1.029 και συνολικά ο αριθμός των εισακταίων λαμβάνοντας υπόψη τα επαγγελματικά λύκεια το 10% και τους αλλογενείς, προσεγγίζει τους 1.560 φοιτητές στο πρώτο έτος. Τώρα, θα κάνω το ίδιο ερώτημα. Υπάρχουν κάποιες σχολές, αντιλαμβάνεστε ότι παραδείγματος χάρη στις πόλεις του Λασιθίου που φιλοξενούν μία ή δύο σχολές, υπάρχει πάντοτε αυτή η αγωνία ότι αν δεν υπάρχει ζήτηση, θα μπορούσε κάποια στιγμή μελλοντικά το Υπουργείο να πει ότι καταργώ αυτή τη σχολή, τη μεταφέρω από την Ιεράπετρα στο Ηράκλειο ή κάπου αλλού. Υπάρχει κάποια σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ ή κάποιες σχολές στο ΕΛΜΕΠΑ που σας προβληματίζουν όσον αφορά τους αριθμούς? Θα ήθελα να βάλω μία παράμετρο που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η πανδημία δεν θεωρώ ότι επηρέασε σε καμία περίπτωση τον αριθμό των εισακταίων σε κανένα από τα πανεπιστήμια της Κρήτης. Η παράμετρος όμως που επηρέασε σημαντικά τον αριθμό των εισακταίων είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών ακαδημαϊκών αλλά και πανεπιστημίων, ήταν ένα άστοχο μέτρο που είχε πολλές παρενέργειες. Είδαμε φαινόμενα σε σχολές πολυτεχνικές, σε γεωπονικές σχολές, να έχουμε πολύ χαμηλό αριθμό εισακταίων. Για παράδειγμα, το τμήμα γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εδώ στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, με όλες τις προδιαγραφές, με ένα τίτλο που ισοδυναμεί με Integrated Master, δηλαδή το πτυχίο των αποφύτων είναι ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ενσωμετωμένο μεταπτυχιακό όπως ονομάζεται. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα εισάγονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έχουν σοβαρά επαγγελματικά δικαιώματα και παρόλα αυτά η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής οδήγησε στο γεγονός να έχουμε περίπου 40% κενές θέσεις στο συγκεκριμένο τμήμα σε σχέση με τις θέσεις που είχε δώσει το Υπουργείο. Από το γενικό λύκειο, από τα γενικά λύκεια πρέπει να είναι περίπου 50 φοιτητές. Άρα ένα έτος είναι 50 φοιτητές. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα μπορούσε μελλοντικά, εάν δεν γίνει κάτι, να οδηγήσει κάποιες σχολές και των κριτικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε κλείσιμο? Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κλείσιμο κάποιων τμήματων στην Κρήτη, για το λόγο ότι όλα τα τμήματα της Κρήτης αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι στελεχωμένα σε ένα σημαντικό βαθμό, έχουν μέλη ΔΕΠ, ένα ικανοποιητικό αριθμό μελών ΔΕΠ σε όλα τα τμήματα, ίσως κάποια τμήματα έχουν μικρότερο αριθμό μελών ΔΕΠ, έχουν υποδομές, κτηριακές υποδομές, έχουν εργαστήρια, έχουν ένα ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο διακρίνεται και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς και κατά συνέπεια δεν πιστεύω ότι ένα κριτήριο το οποίο δεν είναι ακαδημαϊκό, όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής, είναι καθαρά ένα τεχνικό μέτρο, καθώς αφορά τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων, μπορεί να οδηγήσει κάποια τμήματα στην εξαφάνιση. Στην εξαφάνιση. Και αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα που προβληματίζει αρκετά. Ερώτημα που έρχεται από τηλεθεατή. Για τις σχολές του Λασιθίου τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα? Για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δεν τίθεται απολύτως κανένα ζήτημα για τις σχολές του Λασιθίου. Να πούμε εδώ ότι το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στη Σιτία έχει 100% πληρότητα. 4 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνολικά έχουν 100% πληρότητα. 2 τμήματα από αυτά δεν είναι στη Μητρόπολη του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Δεν είναι στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Το ένα είναι στη Σιτία και το άλλο είναι το τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών στα Χανιά. Και έχουμε και 2 τμήματα που έχουν 100% πληρότητα στο Ηράκλειο. Δεν τίθεται για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κανένα απολύτως θέμα για τα τμήματά μας στο Λασίθι. Υπάρχουν φοιτητές που ρωτούν για τη σχολή ορυκτών πόρων με αυτό που είπατε, με τον μικρό αριθμό. Τι είναι αυτό που μπορεί να διασφαλίσει σε αυτούς τους φοιτητές ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη συνέχιση των σπουδών τους? Νομίζω ότι η σχολή, σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό και σε ό,τι αφορά τις υποδομές, είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος κίνδυνος. Επομένως, είμαστε απόλυτα πεπισμένοι και η ίδια η σχολή εργάζεται πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι σπουδές και όλοι οι φοιτητές οι οποίοι εισάγονται και βέβαια και οι παλαιότεροι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Να πω ότι η σχολή έχει εξαιρετικά επαγγελματικά δικαιώματα, έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν και οι μεταλλιολόγοι μηχανικοί του Μετσοβείου Πολυτεχνείου, για παράδειγμα. Επομένως, πρόκειται για μια σχολή με εξαιρετική επαγγελματική αποκατάσταση. Όχι, δεν αφισβητούμε αυτό. Δεν αφισβητούν αυτό οι ερωτήσεις των φοιτητών, ότι μήπως, ας πούμε, στο μέλλον, με δεδομένο ότι στα περιφερειακά πανεπιστήμια η ελάχιστη βάση εισαγωγής επηρεάζει έναν μαθητή, αυριανό φοιτητή από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, από την υπόλοιπη Ελλάδα, να επιλέξει το εξαιρετικό ομολογουμένος τμήμα, αλλά και το εξαιρετικό Πολυτεχνείο Κρήτης, αν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την πιθανότητα κατάργησης σχολών. Δεν έχουμε ακόμα τέτοια ένδειξη από πλευράς Υπουργείου. Το Υπουργείο κάνει κάποιες συζητήσεις, αν θέλετε, ότι θα πρέπει να αναμορφωθεί ο ακαδημαϊκός χάρτης, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα καταργηθούν σχολές. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχηθώ μια ήρεμη και αποδοτική ακαδημαϊκή χρονιά στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που είναι ένα επίσης εξαιρετικό κόσμημα για την Κρήτη, με εξαιρετικές περγαμηνές, καταπληκτικούς φοιτητές και εξαιρετικούς καθηγητές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Θα κλείσω με εσάς, κύριε Κατσαράκη. Βλέπω ότι υπάρχει αυτό το ερώτημα που τέθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και για το ΕΛΜΕΠΑ. Τι γίνεται με τις σχολές που μπήκαν λίγοι φοιτητές και ότι υπάρχουν φοιτητές που λένε ότι έχουμε δει και στο παρελθόν να υπάρχει συγχώνευση τμήματων, μεταφορά τμήματων από μια πόλη στην άλλη ή και κατάργηση τμήματων. Ναι. Όπως ανέφερα και πριν, όσον αφορά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, δεν έχει τεθεί κανένα ζήτημα όσον αφορά τα υφιστάμενα 11 ακαδημαϊκά τμήματα από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν μικρότερο αριθμό εισακταίων από αυτόν που αναμέναμε. Αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στην ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο πρέπει να αναθεωρήσει κάποιες αποφάσεις για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία θίγει κυρίως τα περιφερειακά πανεπιστήμια και θίγει ακαδημαϊκά τμήματα τα οποία έχουν πολύ σημαντικό ακαδημαϊκό έργο, τόσο εκπαιδευτικό όσο και ερευνητικό, και νομίζω ότι το Υπουργείο δεν πρόκειται να προβεί σε μία αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, σε καταργήσεις συγχωνεύσεις τμήματων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συγκλήτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θεωρώ αδιανόητο να υπάρξουν αποφάσεις χωρίς να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των συγκλήτων των πανεπιστημίων.